Αντίστροφη μέτρηση για το κοινωνικό μέρισμα, καθώς αναμένεται την 3η 17 Δεκεμβρίου να ανοίξει η πλατφόρμα και να δεχθεί χιλιάδες αιτήσεις. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής σε σχέση με τα ΑΜΕΑ και το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί φαίνεται πως έφεραν ικανοποίηση όταν το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε τη διεύρυνση της διανομής της έκτακτης ενίσχυσης σε όλα τα νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν μια αρχική εγκύκλωση από την κυβέρνηση, από το κράτος, όπου έδινε το κοινωνικό μέρισμα όσον αφορά τα ΑΜΕΑ μόνο σε οικογένειες που είχαν άτομα υπό την επιμέλειά τους μέχρι 24 ετών. Υπήρξε μετά μια δυναμική και συντονισμένη αντίδραση του ανεπηρικού κινήματος με προστάρι στην ΕΣΑΜΕΑ και την ΕΟΚΑ και, και όλους τους υπόλοιπους συλλόγους σωματεία ατόμων με αναπηρία. Αυτή η συντονισμένη αντίδραση έφερε πράγματι αποτελέσματα. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και υπάρχει λοιπόν μια μεταστροφή από την κυβέρνηση προς τη θετική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με αναπηρία που καλύπτονται και μπορούν να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα. Συγκεκριμένα, πλέον οφειλούμενες μονάδες είναι οι οικογένειες που έχουν άτομο ΑΜΕΑ στην οικογένεια υπό την επιμέλειά τους, χωρίς όριο ηλικίας. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι καλύπτονται και μοναχικά άτομα πλέον. Αυτό λοιπόν είναι το θετικό όσον αφορά το μεγαλύτερο εύρος χορήγησης αυτού του επιδόματος. Υπενθυμίζουμε πως μοναδική προϋπόθεση είναι να λαμβάνουν το τακτικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσω ότι ΑΜΕΑ που δικαιούνται να λάβουν το επίδομα είναι όλοι αυτοί όπου με ημερομηνία 30/11/19 λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει να κάνει με το αν το επίδομα χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Αν το παίρνει, ας πούμε, από τον ασφαλιστικό του φορέα, δεν θα το πάρει. Σαφώς λοιπόν δεν καλύπτεται στο 100% όλοι. Όμως έχουμε σαφή βελτίωση όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα πετύχουμε και όλα, αλλά καλύπτονται πολύ περισσότερα άτομα από ό,τι αρχικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έστω και δευτερευόντως η κυβέρνηση κινήθηκε προς τη σωστότερη κατεύθυνση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ανοίγει η πλατφόρμα από τις 17 του Δεκεμβρίου και λίγη 26 Δεκεμβρίου η δυνατότητα να κάνει κάποιος αίτηση να λάβει το επίδομα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ένα από τα κριτήρια θα ήθελα να πω ότι είναι όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία επιπρόσθετο, το ποσό των τόκων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στις 20.000 ευρώ καταθέσεις για όλη την οικογένεια.